Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα πρόληψη ιατρικών παθήσεων διοργάνωσαν σήμερα ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατσανοχωρίων, στην οποία συντονιστής ήταν ο Διευθυντής Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Στέφανος Φούσας, ο οποίος εδώ και χρόνια μαζί με μια ομάδα γιατρών πολλών ειδικοτήτων συνεχίζει τον αγώνα της ενημέρωσης για την πρόληψη των ιατρικών παθήσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατσανοχωρίων, πρώην Δημοτικό Σχολείο Πλησίας Καλεντζίου. Το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή, ήταν μεγάλο και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για διάφορα και ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την πρόληψη των ιατρικών παθήσεων από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Ο κίνδυνος τώρα για τα άτομα που δεν υπέρτασε σε μέση ηλικία είναι 7 φορές περισσότερο για εγκεφαλικά επεισόδια, σε σχέση δηλαδή με αυτούς που δεν έχουν πίεση, και 3 φορές περισσότερο για αυτούς για καρδιακά επεισόδια, καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανία νόσων. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε όλοι είναι ότι η πίεση δεν είναι σταθερή. Δηλαδή, γιατί αυτό μας το ρωτάνε συνέχεια ασθενείς. Μετράς άλλη πίεση το πρωί, άλλη πίεση το μεσημέρι, άλλη πίεση το βράδυ. Έχει ένα ρυθμό κυρκάριο, δηλαδή ανάλογα με την ώρα της ημέρας αυξάνεται η πίεση και γιατί έχει μεγάλη σχέση με τη δραστηριότητα. Έτσι, άρα να μην σας παραξενεύει και μάλιστα με τα καινούργια πιεσόμετρα, όπως ξέρετε, άλλη πίεση μετράς το ένα λεπτό, άλλη μετά από 5 λεπτά. Έτσι, δεν είναι περίεργα όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, εμείς σαν οι γιατροί έχουμε τη δυνατότητα σε ένα που μας λέει ότι έχει διακυμάνσει στην πίεση, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, να του βάλουμε ένα μηχάνημα να μετράει την πίεση 24 ώρες και βλέπετε ότι από εκεί υπάρχουν διαφορετικές πιέσεις και τη μέρα και τη νύχτα και βγάζουμε συμπεράσματα για το πόσο σοβαρή είναι η πίεση. Υπάρχει βέβαια όταν βλέπουμε έναν με πίεση, υπάρχουν κάποια σκορ που βλέπετε εδώ τα διάφορα έτσι, διαγράμματα και τα διάφορα χρώματα. Όταν είσαι στο πράσινο δεν κινδυνεύεις, χρειάζεσαι φάρμακα. Όταν είσαι όμως ψηλά στο σκορ, δηλαδή έχεις πίεση πάνω από 16, καπνίζεις, έχεις χοληστερίνη, έχεις όλους τους παράγοντες κινδύνους, εκεί κινδυνεύεις πραγματικά και πρέπει να παίρνεις οπωσδήποτε θεραπεία. Το όφελος από τη θεραπεία είναι ότι μειώνονται τα εγκεφαλικά επεισόδια αν θεραπευτεί η πίεση κατά 40% και μειώνονται και τα εμφράγματα κατά 25%. Αλλά και χωρίς φάρμακα, κοιτάξτε να δείτε, έχει ένας μια πίεση 15-16. Αν χάσει 5-10 κιλά, η πίεση θα φτάσει στο φυσιολογικό όταν είναι σε τέτοια επίπεδα. Αν μειώσει το αλάτι που παίρνει, θα πέσει άλλα 10 χιλιοστά. Αν κάνει μια πλούσια μια διατροφή μεσογειακή, όπως λέμε, άλλα 10-15 χιλιοστά. Αν περπατάει 30 λεπτά τη μέρα που ακούσατε, άλλα 10 χιλιοστά. Και αν καταναλώνει και λίγο κρασάκι, ο ηλικιωμένος, βέβαια δεν λέμε για τα παιδιά έτσι. Για τους νέους που δεν έχουν πίεση, θα πέσουν άλλα 5, ένα ποτήρι κρασί δηλαδή. Άλλα 5 χιλιοστά. Δηλαδή, αν τα προσθέσετε όλα αυτά και τα κάνει κάποιος στη ζωή του, που όλοι στα χωριά εδώ που ζουν αυτοί σε αυτόν τον τρόπο, αυτά κάνουν. Δεν παίρνουν πολλά κιλά, δεν τρώνε πολύ αλάτι, τρώνε όλα φρούτα, λαχανικά και ό,τι παράγει ο κήπος τους, περπατάνε, κάνουν αγροτικές δουλειές. Βλέπετε ότι η πίεση είναι πολύ εύκολο να πέσει χωρίς φάρμακα. Ο κίνδυνος είναι αυτά που σας είπα και προηγουμένως, αλλά αυτοί που έχουν ζάχαρο, έχουν πρόβλημα στα νεφρά και πάθηση στην καρδιά, αυτοί δεν επιτρέπεται να έχουν πίεση πάνω από 13. Πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν όλα αυτά τα μέτρα, τα υγειονομικά και φάρμακα. Με δηλώσεις του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και Πρόεδρος του Κέντρου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατσανοχωρίων, Βαγγέλης Γιωτόπουλος, ευχαρίστησε τον Στέφανο Φούσα και την ομάδα των γιατρών που ανταποκρίθηκαν στο καλέσμα του Δήμου για ακόμη μια φορά. Τόνισε δε πως το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί ένα κόσμημα της περιοχής και οι δράσεις σε αυτό θα συνεχιστούν. Το πιο σημαντικό, έχουμε πει, είναι η υγεία, το πιο πολύτιμο αγαθό. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φούσα και όλη αυτή την ομάδα, που έτσι αναλυπώς σε όλα μας τα καλέσματα έρχεται. Είναι η δεύτερη ημερίδα που κάνουμε, έχει προηγηθεί και στην Πράματα. Θελήσαμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το κόσμημα της περιοχής μας. Είναι το Κέντρο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατσανοχωρίων, το οποίο δεν είναι μόνο για πολιτισμό, είναι και για άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή τη σημαντική ημερίδα. Δόξα τω Θεώ ήρθε κόσμος και ακούει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως επίσης και υπάρχουν γιατροί που εξετάζουν αυτή τη στιγμή, έτσι και ο οφθαλμίατρος και ο καρδιολόγος κάνει υπέρηχο καρδιάς. Τίποτα άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Φούσα και πάλι. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Φούσας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των κατοίκων της περιοχής και υπογράμμισε πως οι δράσεις ενημέρωσης θα συνεχιστούν, καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη της θεραπείας. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν στο κάλεσμα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και πρέπει να πω
ότι η φιλοξενία είναι άρεστη, το ενδιαφέρον των κατοίκων να ενημερωθούν για την πρόληψη παθήσεων, ιατρικών παθήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το διπορικό υγείας έχει ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια που πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, άρα δεν θα μπορούσαμε να μην πηγαίνουμε και στους Δήμους του νομού Ιωαννίνων. Στο Δήμο Τζουμέρκων είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε, την προηγούμενη φορά είμαστε στα Πράματα, στο όμορφο αυτό χωριό. Και θα συνεχίσουμε όσο το δυνατόν να κάνουμε αυτή την ενημέρωση, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη της θεραπείας. Ξέρετε, είναι περίπου 15-20 γιατροί μαζί μας. Άρα μιλάμε για καρδιολογικά θέματα, για παθολογικά θέματα, μιλάμε για γαστροεντερολογικά θέματα, μιλάμε για παιδιατρικά θέματα, μιλάμε για αλλεργία, μιλάμε για χρήση-κατάχρηση του ίντερνετ, και μαζί μας εκπροσωπεί τους νέους εδώ και ο κύριος Βασιλείου, ο οποίος θα μιλήσει για την ανάπτυξη του τόπου, για την ανάπτυξη της περιοχής, για κάθε δήμο. Τι πρέπει να έχει ο κάθε ένας εδώ για να μιλήσει? Ετοιμάζεται περίπου 10-15-20 μέρες. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ για να καλύψουμε αυτό το οδηπορικό υγείας για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, όπως κάνουμε σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Εξετάσεις παράλληλα όμως, όχι μόνο ενημέρωση. Για ανασφάλιστους και για ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουμε την οφθαλμίατρο, έχουμε τους καρδιολόγους, έχουμε άλλες ειδικότητες. Πλην από την ενημέρωση, κάνουμε και αυτή την προσφορά, την βοήθεια σε ανασφάλιστους ανθρώπους και σε ανήμπορους. Τέλος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατανοχωρίων, Ιωάννης Πατερούσης, ευχαρίστησε και εκείνος από την πλευρά του τον Διευθυντή, Επίγουρο Καθηγητή Καρδιολογίας Στέφανο Φούσα και την ομάδα των γιατρών. Είχα τη σκέψη, τη έφερα στο ΔΣ, να γίνει αυτή η μερίδα σήμερα, και πράγματι ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή και όλο το team των γιατρών που σήμερα βρίσκονται εδώ, και το κέντρο πολιτιστικής παράδοσης των Κατσανοχωρίων που βρισκόμαστε σήμερα ευελπιστεί να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο.